χθες το βράδυ παρακολούθησα μια παράσταση, μια συναυλία. Το Βυζαντινό Ορατόριο, ο Γλυκή μου Έαρ, στο Δημοτικό Κατάστημα, στα πεζά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, από την μεικτή χοροδία ελληνικής μουσικής του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, μαζί με σπουδαστές βυζαντινής μουσικής, σε συνεργασία με μουσικούς και ηθοποιούς, όπως έμαθα στην συνέχεια. Καλημερίζω λοιπόν την κυρία Αργυρό Ρέπα, ευθύς αμέσως υπεύθυνη μουσικός του προγράμματος. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κύριε Δουλκεδάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μας βάλατε καλά και στο κλίμα της μεγάλης εβδομάδας, αλλά μας δείξατε τι σημαίνει από την άλλη να προσπαθείς εχθές το βράδυ, κυρία Ρέπα, και γι' αυτό είπα ότι ναι, είναι καλό να μιλάς με εκείνους τους ανθρώπους που καταβάλουν προσπάθειες για να πάνε τα πράγματα αλλού, ακόμα και μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Αυτός είναι ο στόχος. Εάν παρετήσει, ειδικά από τον πολιτισμό, όχι μόνο τη μουσική, γιατί όλες οι μορφές τέχνης ράβουν αυτό το κουστούμι του πολιτισμού. Αν το χάσουμε, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μας. Και επειδή οι συνθήκες, όπως είπατε κι εσείς, είναι αρκετά δύσκολες και στην Ελλάδα και παγκόσμια, καλό είναι να μπορούμε να κρατηθούμε από αυτά που μας κάνουν περισσότερο ανθρώπους και περισσότερο συνδεόμαστε με την ψυχή μας. Μια τέτοια προσπάθεια ήταν και χτες. Η ζωή της χοροδίας δεν είναι φετινή. Πάει χρόνια πίσω. Πάει γύρω στα 15 χρόνια. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων τώρα πλέον, παλαιότερα ήταν Δήμος Νίκου Καζαντζάκη, αν θυμάστε, πριν συνενωθούν οι Δήμοι. Από τότε στηρίζεται αυτή η προσπάθεια. Έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής. Η διαφορά είναι ότι είναι μια περιφερειακή προσπάθεια. Είναι ένας περιφερειακός δήμος με μια εξαιρετική χοροδία. Και χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα εκεί εχθές. Γιατί λέω, αξίζει αυτοί οι άνθρωποι που είναι ερασιτέχνες, έτσι, δεν είναι μουσικοί. Ούτε καν στο επάγγελμα. Κάποιοι σπουδαστές βυζαντινής μουσικής υπήρχαν, αλλά οι περισσότεροι είναι άνθρωποι απλοί από τα χωριά που απαρτίζουν το Δήμο μας και έρχονται κάθε εβδομάδα με μεγάλη όρεξη, με μεγάλη χαρά και βγάζουν, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, αξιόλογες παραστάσεις. Ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ναι. Ήταν καλό το αποτέλεσμα γιατί ήταν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών. Ακριβώς. Με τους σπουδαστές όπως είπατε, με τους μαθητές όπως είπατε και εσείς, με πολλά όργανα. Είχατε παντρέψει το λόγο με τη μουσική. Ναι, ήταν. Προσπαθήσαμε να δώσουμε αυτό το εγχορδές και οργάνης που ήταν παλιά, με άταστα όργανα, με κανονάκι, με κοντραμπάσο, με ούτι. Στο πρώτο μέρος όπως είδατε ήταν η ύμνη δοσμένη μέσα από τα όργανα και από την αφήγηση βέβαια. Οι περισσότεροι από αυτούς που διάβαζαν ήταν από τα εργαστήρια τα θεατρικά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων που κατά καιρού συνεργαζόμαστε και ήταν μεγάλη μου τιμή να μπορέσω να συνδυάσω όλες αυτές τις μορφές και όλους αυτούς τους ανθρώπους σε ένα ορατόριο που έχει τη δυσκολία του, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλή μουσική, είναι λατρευτική μουσική. Και δεν δίνεται εύκολα στον κόσμο, ούτε εύκολα μπορεί να φανεί το μέγεθος της αξίας της, γιατί ως λατρευτική μουσική περιορίζεται μέσα στα όρια της λατρείας του, της εκκλησίας και δεν μπορεί εύκολα ο άλλος να καταλάβει το μεγαλείο της και το νόημά της. Καλά. Θα έπρεπε, γιατί είναι παγκόσμια πρώτη που λένε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη γραφή στον κόσμο ίδια με τη βυζαντινή μουσική. Όλοι οι άλλοι γράφουν στο πεντάγραμμο. Η Ελλάδα έχει τη δική της σημειογραφία. Γι' αυτό και έχει κατατεθεί, νομίζω, και στην UNESCO μια αίτηση για τη μοναδικότητα αυτής της μουσικής. Μετά από τόσα χρόνια αυτό που καταφέρατε ως αποτέλεσμα ήταν πάρα πάρα πολύ καλό. Μας βάλατε μέσα στο κλίμα της μεγάλης εβδομάδας, μας δείξατε τι σημαίνει προσπάθεια,
η προσπάθεια, η ομαδική προσπάθεια με ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται στην καθημερινότητά τους, ο καθένας από το δικό του μετερίζει για να μπορέσει να ζήσει. Αλλά όπως είπατε, ξέρετε, αυτό που είπατε εσείς στην αναφορά του λόγου σας, ότι τελικά η μουσική καταφέρνει να ενώσει, τα πάντα όλα. Να ενώσει, να ταξιδέψει και να μπορέσει να σε κάνει να δεις μέσα σου καλύτερα και να σκεφτείς λίγα πράγματα, να δεις που πας, να δεις από πού ήρθες και τι άλλο μπορείς να κάνεις, ώστε να έχεις έστω και μια μικρή, ένα μικρό φως εκεί ψηλά και να το βλέπεις και να μπορείς να πηγαίνεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Και φυσικά ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων πάντα το είχε αυτό, πάντα στήριζε τον πολιτισμό και πάντα στήριζε αυτή τη χοροδία. 15 χρόνια τώρα. Κυρία Ρεπα, θα υπάρξουν και άλλες παρουσιάσεις, μιας και το ύφος ήταν τέτοιο, είναι προσαρμοσμένο μέσα, ξέρετε, στο κατανοητικό κλίμα των ημερών, θα υπάρξουν και άλλες παρουσιάσεις σας? Για το Πάσχα, για το Βυζαντινό Ορατόριο, όχι, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε άλλες παραστάσεις τέτοιου είδους. Το καλοκαίρι πάλι, που θα έχουμε ένα αφιέρωσμα στη Μικρασία, θα έχουμε στη Κρήτη Καπαδοκία ένας πολιτισμός και εκεί εξαιρετική προσπάθεια. Συγκρίνουμε την Καπαδοκία και την Κρήτη, διότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κοινή ιδιοσυγκρασία ανθρώπων τέλος πάντων, και προσπαθούμε να συγκρίνουμε τα ήθη, τα έθιμά τους, τις παραδόσεις τους, και πάλι έχουμε ηθοποιούς, πάλι έχουμε την Κρήτη και την Καπαδοκία που μιλάνε, έχουμε χορευτές που χορεύουν τους τόπους της κάθε περιοχής για το γάμο, για τη βάφτιση, για τη χαρά, για το θερισμό, για όλα τις καθημερινότητες των ανθρώπων, των Καπαδοκών και των Κρητών. Και όπως συνενώθηκαν και όπως μετά έφτασαν να ζουν μαζί στα χωριά. Τι σημαίνει το καλοκαίρι, θα το δούμε αυτό? Για βάλτε το χρονικά, γιατί το καλοκαίρι έχει πολλούς μήνες. Ναι, έχει. Από τον Ιούλιο μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη δίνουμε αρκετές ημερομηνίες εκεί πέρα, δηλαδή γίνονται 4-5 παραστάσεις. Απλωμένες έτσι το καλοκαίρι μέσα και... Έχετε περάσει αυτή την κρίσιμη εβδομάδα όπου οι δυσκολίες, ξέρετε, με τις αγωνίες έχουν φύγει και έχετε πάει στο να δουλέψετε αυτό το οποίο μας αναφέρατε πριν από λίγο? Αναφέραμε στη δική σας την αναφορά, την πρώτη εβδομάδα πάντα με βρίζουνε ή μου φωνάζουνε τα μέλη της χοροδίας για τις δυσκολίες, αλλά μετά βλέπετε το αποτέλεσμα, γι' αυτό σας ρωτάω. Τους φέρνω, δεν τους ενημερώνω ποτέ για το τι θα ακολουθήσει. Τους το φέρνω προτετελεσμένο γεγονότος, γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, οπότε προλαμβάνω λίγο τις καταστάσεις. Εδώ πέρα τους έχω ήδη ενημερώσει, είναι έτοιμοι, το δουλεύαμε και λίγο παράλληλα, οπότε είμαστε νομίζω καλά. Εντάξει, δόξα να έχει ο Θεός. Όλα καλά. Να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί, να προσπαθείτε, γιατί μας δίνετε μαθήματα ζωής, πολιτισμού. Αυτή η προσπάθεια και από την ενδοχώρα είναι ό,τι καλύτερο με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το επαναλαμβάνω, από διαφορετικό μετερίζει. Ανθρώπους που βλέπεις ότι είναι άνθρωποι που δουλεύουν ακόμα και στα χωράφια, αλλά την ίδια ώρα δίνουν πραγματικά όλο τους το είναι για να πάνε μπροστά, έτσι όπως το κάνετε. Να είσαστε καλά, σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Σε όλους σας, καλό Πάσχα. Ευχαριστώ, καλό Πάσχα.